Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μαυρόπλο Θεόδωρο και στα πλαίσια του μαθήματο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κύριο Μινά Δασιγέννη στο τμήμα Ελεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονία, έχω καταγράψει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα την επίλυση τη άσκηση του πρώτου θέματο τη επιπτυχίου εξεταστική του Ιουνίου 2023 με την εξή εκφώνηση δίδεται το επόμενο πρόγραμμα γραμμένο σε συμβολική γλώσσα μιας μηχανής δύο διευθύνσεων όπου A, B, C και F διευθύνσεις της χείριας μνήμης 0 256 KB και RX διευθύνσεις καταχωρητών φέρει τέσσερις καταχωρητές. Το πρώτο αγραφόμενο έντελο είναι και το έντελο αποθήκευσης του αποτελέσματος πλην της εντολής Store. Η μηχανή υποστηρίζει 32 εντολές. MOV R1-A, MOV R2-B, MOV R3-C, ADD R2-R1, MAL R2-R3, SUB R1-R3, DIV R1-R2 και store R1-F. Α. Να βρείτε τι αποθηκεύει το παραπάνω πρόγραμμα στη θέση μνήμης. Β. Να προτείνετε μια κωδικοποίηση ελάχιστου μεγέθους των διακριτών τμήματων των εντολών. Γ. Να υπολογίσετε τον ελάχιστο αριθμό από Byte Machine Code που θα χρειαζόταν για να κωδικοποιήσουμε το παραπάνω πρόγραμμα. Πριν ξεκινήσω να σας παρουσιάζω τη λύση της άσκησης, αξίζει να αναφέρω πως θα παρουσιαστούν δύο διαφορετικοί τρόποι επίλυσης. Ξεκινάμε με τον πρώτο τρόπο επίλυσης της άσκησης. Για την επίλυση του πρώτου ερωτήματο, εξετάζουμε την εντολή που εκτελεί κάθε γραμμή ξεχωριστά μέχρι να φτάσουμε στη θέση μνήμη όπου θα προκύψει το τελικό αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα αρχικά αντιγράφει τις τιμέ από τι διευθύνσει μνήμη A, B και C στου καταχωρητέ R1, R2 και R3 αντίστοιχα. Έπειτα, προσθέτει τις τιμές των καταχωρητών R1 και R2 και αποθηκεύει το αποτέλεσμα στον καταχωρητή R2, που είναι το αποτέλεσμα της πράξης A συν B. Έπειτα, πολλαπλασιάζει τις τιμές των καταχωρητών R2 και R3 και αποθηκεύει το αποτέλεσμα στον καταχωρητή R2, άρα παίρνουμε το αποτέλεσμα A συν B επί C. Έπειτα, αφαιρεί την τιμή του καταχωρητή R3 από την τιμή του καταχωρητή R1 και αποδικεύει το αποτέλεσμα στον καταχωρητή R1. Στον καταχωρητή R1 έχουμε την τιμή A. Στον καταχωρητή R3 έχουμε την τιμή C. Άρα αποθηκεύει στον R1 το αποτέλεσμα της πράξης A-C. Έπειτα, διαιρεί την τιμή του καταχωρητή R1 με την τιμή του καταχωρητή R2 και αποθηκεύει το ακέραιο πηλίκο στον καταχωρητή R1. Επομένως, προκύπτει η πράξη A C διά A συν B επί C. Τέλος, αποθηκεύει το τελικό αποτέλεσμα από τον καταχωρητή R1 στην διεύθυνση μνήμης F. Άρα, στη θέση μνήμης F καταχωρείται το αποτέλεσμα A C διά A sin B επί C συνεχίζουμε με το ερώτημα β, το οποίο λέει να προτείνετε μια κωδικοποίηση ελάχιστου μεγέθους των διακριτών τμήματων των εντολών. Στην ουσία, για να προτείνουμε μια κωδικοποίηση ελάχιστου μεγέθους για τα διακριτά τμήματα των εντολών, πρέπει να αναλύσουμε τις εντολές και να προσδιορίσουμε τον ελάχιστο αριθμό bit που απαιτείται για να αναπαραστήσουμε το κάθε τμήμα. Δεδομένου του αρχιτεκτονικού συνόλου εντολών και των εντολών στο πρόγραμμα, μπορούμε να προσδιορίσουμε τα διακριτά τμήματα των εντολών ως εξής. Αρχικά έχουμε το opcode, όπου ο opcode αναπαριστά τη λειτουργία που πρέπει να εκτελεστεί. Καθώς ξέρουμε ότι η μηχανή υποστηρίζει 32 εντολές, τότε χρειαζόμαστε τουλάχιστον 5 bit για να κωδικοποιήσουμε το opcode. Άρα θα έχουμε 2 στην 5 ίσον με 32 εντολές. Έπειτα έχουμε τους καταχωρητές. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τρεις καταχωρητές, τον R1, τον R2 και τον R3, ενώ προβλέπεται και ένας τέταρτος R4. Για να κωδικοποιήσουμε αυτούς τους καταχωρητές, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2 bit για κάθε καταχωρητή. Άρα θα έχουμε 2 ιστοτετράγωνο ίσουτε με 4 καταχωρητές. Συνεπώς, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε το 00 στον R1, το 01 στον R2, το 10 στον R3 και το 11 στον R4. Έπειτα έχουμε τις διευθύνσεις μνήμης. Για να απεικονίσουμε 256 KB μνήμης θα χρειαστεί ένα χώρος διευθύνσεων μνήμης που μπορεί να αναπαραστήσει όλες τις ξεχωριστές τοποθεσίες μνήμης εντός αυτού του εύρους. Ξέρουμε ότι 1 KB ισούτε με 2 στην 10 δεκάτη bytes, δηλαδή ίσον με 1024 bytes. Επομένως, τα 256 KB ισούνται με 256 επί 1024, ίσον 262.144 bytes. Για να υπολογίσουμε τον αριθμό των bit που απαιτούνται για να διευθετήσουμε αυτόν τον χώρο μνήμης, μπορούμε να υπολογίσουμε το λογάριθμο βάσης 2 του αριθμού των bytes ο οποίος είναι ίσος με 18 bit. Βάσει της παραπάνω ανάλυσης λοιπόν, μπορούμε να προτείνουμε μια κωδικοποίηση ελάχιστου μεγέθους για τα διακριτά τμήματα των εντολών ως εξής. Αρχικά έχουμε το opcode, το οποίο κωδικοποιείται χρησιμοποιώντας 5 bit. Έπειτα έχουμε τα αναγνωριστικά των καταχωρητών, τα οποία κωδικοποιούνται χρησιμοποιώντας 2 bit ο καθένας και τέλος, έχουμε τις διευθύνσεις μνήμης, οι οποίες κωδικοποιούνται χρησιμοποιώντας 18 bit το καθένα. Προχωράμε και στο τελευταίο ερώτημα της άσκησης, το οποίο λέει να υπολογίστε τον ελάχιστο αριθμό από Byte Machine Code που θα χρειαζόταν για να κωδικοποιήσουμε το παραπάνω πρόγραμμα. Για να υπολογίσουμε τον ελάχιστο αριθμό byte machine code που απαιτείται, πρέπει να προσδιορίσουμε το συνολικό αριθμό byte που χρειάζεται για την κωδικοποίηση των εντολών του προγράμματος. Έτσι, θα γίνει αναφορά σε δύο περιπτώσεις όπου θα λύσουμε και τις δύο. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει σταθερή κωδικοποίηση, καθώς όλες οι εντολές έχουν ίδιο αριθμό byte και μεταβλητή. Στο σημείο αυτό, εμείς θα παρουσιάσουμε τη μεταβλητή κωδικοποίηση και στον επόμενο τρόπο επίλυση της άσκησης που θα δείξουμε παρακάτω, θα παρουσιάσουμε τη σταθερή κωδικοποίηση. Βάσει λοιπόν των δοθέντων συμβολικών εντολών και της προτινόμενης ελάχιστης κωδικοποίησης μεγέθους, υπολογίζουμε τον αριθμό των byte που χρειάζεται για την κωδικοποίηση των εντολών του προγράμματος. Αρχικά έχουμε την περίπτωση α όπου έχουμε τις εντολές move r1a, move r2b, move r3c και την εντολή store r1f. Για τις εντολές αυτές απαιτούνται 5 bit για τον κωδικό λειτουργίας of code, συν 2 bit για τον καταχωρητή, συν 18 bit για τη διεύθυνση μνήμης. Άρα, τα συνολικά bit που απαιτούν οι εντολές αυτές είναι 25 bit, όπου για αυτά τα 25 bit απαιτούνται 4 byte, δηλαδή 32 bit. Αντίθετα, στην περίπτωση β, έχουμε τις εντολές add r2, r1, mal r2, r3, sub r1, r3 και την εντολή div R1, R2. Για τις εντολές αυτές απαιτούνται 5 bit για τον κωδικό λειτουργίας opcode συν 4 bit για τον καταχωρητή. Άρα τα συνολικά bit που απαιτούνται είναι 9, όπου αυτά τα 9 bit επειδή δεν χωράνε σε 1 byte, τότε εμείς θα τα χρησιμοποιήσουμε για 2 byte. Άρα για να υπολογίσουμε τον ελάχιστο αριθμό Byte Machine Code, προσθέτουμε το συνολικό αριθμό Byte που απαιτείται για κάθε εντολή. Επομένως, ο ελάχιστος αριθμός Byte Machine Code που απαιτείται για την κωδικοποίηση του δοθέντος προγράμματος είναι ίσως με 24 Byte. Περνάμε τώρα στον δεύτερο τρόπο επίλυσης της άσκησης. Ένας επίσης σωστός τρόπος επίλυξης της άσκησης είναι ο εξής. Αρχικά για την επίλυση του αλφα ερωτήματο, η διαδικασία είναι η ίδια που ακολουθήσαμε και πριν, γραμμή με γραμμή, καταλήγοντας έτσι στο αποτέλεσμα F ίσον A μείον C διά A συν B επί C, το οποίο αποθηκεύεται στη θέση μνήμης. Για το β ερώτημα έχουμε 4 καταχωρητές, για να τους δώσουμε 2 bit από 0 έως 3 καταχωρητές 32 εντολές, όπου για να δώσουμε θέλουμε 5 bit από 0 έως 31 εντολές και επίσης έχουμε 256 KB μνήμης RAM, όπου η μνήμη απαιτεί 18 bit για διαχείριση Συνολικά λοιπόν θα έχουμε 5 συν 2 συν 18 ίσον με 25 bit. Επειδή όμως εμείς έχουμε ακέραια bytes στην κωδικοποίηση, θα χρησιμοποιήσουμε 4 byte, δηλαδή 32 bit. Στο σημείο αυτό αξίζει να πούμε ότι θα θεωρηθεί σωστό και αν έχουμε 25 bit μόνο. Τέλος, προχωράμε στο γάμα ερώτημα για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού από Byte Machine Code, όπου στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε τη λύση με σταθερή κωδικοποίηση αυτή τη φορά. Όπως και πριν λοιπόν, έχουμε τις περιπτώσεις α και β, όπου για την περίπτωση α έχουμε 5 bit για την εντολή, συν 2 bit για τον καταχωρητή 1, συν 2 bit για τον καταχωρητή 2. Άρα στο σύνολο έχουμε 9 bit. Ενώ στην περίπτωση β έχουμε 5 bit για την εντολή, συν 2 bit για τον καταχωρητή, συν 18 bit για τη διεύθυνση μνήμης. Άρα στο σύνολο έχουμε 25 bit. Άρα στην περίπτωση που έχουμε σταθερή κωδικοποίηση, εμείς επιλέγουμε πάντα το μεγαλύτερο bit, δηλαδή τα 25 bit. Άρα, σαν γενικό συμπέρασμα, μπορούμε να πούμε ότι επειδή πρέπει με την κωδικοποίηση που επιλέγουμε να καλύπτουμε όλες τις περιπτώσεις, με τη σταθερή κωδικοποίηση υποχρεωτικά θα έχουμε 25 bit ή 4 byte για όλες τις εντολές του προγράμματος, είτε έχουν 9 bit είτε έχουν 25 bit. Επομένως, για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού Byte Machine Code, λέμε ότι για 8 εντολές που έχουμε, η κάθε μία εντολή απαιτεί 4 byte. Άρα, συνολικά, θα έχουμε 32 byte. Ή εναλλακτικά, λέμε ότι έχουμε 8 εντολές με 25 bit. Δηλαδή, στο σύνολο έχουμε 200 bit. Ή αλλιώς, 25 byte. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε η επίλυση της άσκησης. Σας ευχαριστώ.